Τη σημερινή εκδήλωση συνδιοργανώνουν η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου Αττικής σε συνεργασία με τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο και τη Σχολική Βιβλιοθήκη του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής. Ήθελα να ξέρω πού πάμε, θα μου πει. Σου το είπε 100 φορές, αλλά όταν σου μιλάω εσύ, πάμε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου. Σήμερα είναι μεγάλη μας τιμή που έχουμε μαζί μας το Μάνο Κοντολέο. Ο Μάνος Κοντολέο είναι πολυγραφότατος και πολυβραβευμένος συγγραφέας, εξαιρετικός και για παιδιά και για μεγάλους. Το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε είναι με το ίδιο όνομα και μιλάει για την οικολογία, μιλάει για τη σχέση του παππού με τα παιδιά, μιλάει για τις φωτιές και πολλά ωραία άλλα θέματα. Ναι, όταν γράφω κάτι, όλα αυτά τα χρόνια που το γράφω, δεν ξεκινάω με την ευθύνη, γιατί τότε δεν θα γράφα τίποτε. Ξεκινάω με τη διάθεση να επικοινωνήσω. Και βέβαια μετά από τόσα χρόνια πραγματικά είναι μεγάλη χαρά που αισθάνομαι καθώς έρχονται παιδιά κρατώντας στα χέρια τους βιβλίο που έχω αφιερώσει στη μητέρα ή στον πατέρα τους. Άρα λοιπόν τελικώς εκείνο που με κρατάει, εκείνο που με κάνει να συνεχίζω να γράφω είναι αυτό με το οποίο ξεκίνησα να επικοινωνώ με τους ανθρώπους με όλες τις ηλικίες, με μικρούς και μεγάλους. Στο εξωτερικό μας σπίτι, χτισμένο σε οικόπεδο που πλάγιαζε, λες σε μία πλαγιά. Πραγματικά σημαντικό να συζητάμε για το βιβλίο, αρκεί η Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου να είναι μια αφορμή να κουβεντιάσουμε για μια ακόμη φορά για το βιβλίο και να μην ξεχνάμε το βιβλίο τις υπόλοιπες 364 μέρες στον χρόνο. Και βέβαια είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορούν τα παιδιά να είναι κοντά στο βιβλίο. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε ζωντανή την αγάπη και το πάθος για το βιβλίο, για το παιδικό βιβλίο, σε μια εποχή που κακά τα ψέματα, η τεχνολογία έχει απορροφήσει όχι τους μεγάλους, αλλά και τους μικρούς μας φίλους.